Στη σφοδρότητα του καιρικού φαινομένου αλλά και στο γεγονός ότι η ισχυρή χιονόπτωση ήρθε νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν, αποδίδει η κυβέρνηση τα όσα έγιναν χθες σε κεντρικές αρτηρίες κυκλοφορίας. Δεν ήρθε η ώρα των ευθυνών. Μέλημά μας είναι να απεγκλωβιστεί ο κόσμος, είπε νωρίτερα στο Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χωρίς να κρύβει τη δυσαρέσκειά του για όσα συνέβησαν στην Αττική Οδό. Η πολιτική προστασία δεν είχε προγνώσεις οι οποίες να μιλούν για τέτοια ένταση χιονόπτωσης. Έχουμε διπλάσιο χιόνι από αυτό που έπεσε από τη Μύδια, λένε. Και, εν πάση περιπτώσει, μία από τις μεγαλύτερες καταιγίδες χιονιού, φαινόμενο, των τελευταίων δεκαετιών στο κέντρο της Αθήνας. Συγγνώμη εκ μέρους της πολιτείας, ζήτησε ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής. Μία συγγνώμη που, όπως είπε, είναι αληθινή. Να εκφράσω την απολογία της πολιτείας για την ταλαιπωρία τόσων συμπολιτών μας. Η συγγνώμη της πολιτείας δεν είναι και δεν πρέπει να είναι ποτέ προσχηματική. Η αντιπολίτευση ασκεί μία κριτική με τον Αλέξη Τσίπρα να επαναφέρει ζήτημα προώρων εκλογών. Ένα 24ωρο χάος για τη χώρα και ταλαιπωρίας για τους πολίτες και ο κύριος Μητσοτάκης, ο βασικός υπεύθυνος του χάους, απών. Δεν μας αξίζει αυτή η συμπεριφορά. Δεν μας αξίζει αυτή η γενικευμένη ανασφάλεια που γεννάει η παραμονή του στην εξουσία. Όσο γρηγορότερα παραιτηθούν, όσο γρηγορότερα φύγουν, τόσο το καλύτερο για τον τόπο. Χιλιάδες συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται στην Αττική Οδό και σε άλλα σημεία από το ανεπαρκές επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ και μέρες υπάρχει ενημέρωση για ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά όπως αποδεικνύεται δεν υπήρξε καμία ουσιαστική προετοιμασία. Η μόνη τελικά προστασία του κράτους περιορίζεται στο κυβερνητικό δόγμα της ατομικής ευθύνης, που τη μία λέει φύγετε να σωθείτε και την άλλη μείνετε στα σπίτια για να σωθείτε. Ντροπή. Πολίτες έμειναν στη μέση του δρόμου γιατί διακόπηκαν οι δημόσιες συγκοινωνίες. Χιλιάδες επιβάτες εγκλωβίστηκαν στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας. Αυτούς τους ανθρώπους ποιος θα τους αποζημιώσει? Αναμένουμε από τον Πρωθυπουργό, πέρα από τις 2.000 ευρώ για κάθε εγκλωβισμένο στην Αττική Οδό, να απαιτήσει οικονομική αποζημίωση για τους εγκλωβισμένους και από αυτόν που διαχειρίζεται την Κατεχάκη, τη Μεσογείο, την Αλεξάνδρα, στη Μαραθώνο, στην Κηφισίας.